Για να δώσουμε λοιπόν τώρα το λόγο στον κύριο Μπακόπουλο, στον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών. Σας είπα και στο τηλέφωνο που σας κάλεσα, κύριε Μπακόπουλο, λίγο πριν και πραγματικά πολύ στενοχωρήθηκα με αυτή τη δήλωση ότι φεύγουν οι άνθρωποι από εδώ και πηγαίνουν εκεί για όλα αυτά που συνέβησαν στη ΜΕΘ και ότι η συνάδελφός σας βγήκε και είπε, ας πούμε, ότι υπάρχουν άτομα που πάνε στο νοσοκομείο της Άρτας που είναι θετικοί στον COVID και δεν πηγαίνουν καν στο νοσοκομείο Αγρινίου λόγω του γνωστού προβλήματος και των μηνύσεων που έχουν γίνει στη ΜΕΘ και τα άτομα που έχουν πεθάνει εκεί και φτάνουν στο σημείο να έρχονται εδώ και να λένε θέλουμε να μας νοσηλεύσετε εκεί. Δώστε με ένα σχόλιο και δεν μπορώ να καταλάβω. Έπρεπε ένας συνάδελφός σας να βγει να μιλήσει με τέτοιο τρόπο. Απαξιώνει ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μου, εσάς και τη δουλειά τη δική σας. Οπότε δεν ξέρω ακριβώς τι είπε ο συνάδελφος και με ποια έννοια το είπε, οπότε μου είναι λιγάκι δύσκολο να κάνω κριτική σε κάτι που το ακούω από τρίτο ή τέταρτο. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Χέρι. Ναι. Έτσι, παρόλα αυτά, κοιτάξτε να σας πω. Μέχρι ενός σημείου ήταν αναμενόμενο. Δεν, προσέξτε με, δεν λέω λογικό. Λέτε αναμενόμενο. Ναι. Λέω αναμενόμενο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ξέρετε κάτι, το πώς αντιδρά μια κοινωνική ομάδα, μια ομάδα πολιτών σε κάποια δημοσιεύματα, σε κάποια πράγματα που ακούγονται κλπ. Παίζει ρόλο και με τη συνολική της οριμότητα. Γιατί ακούστηκαν κάποια πράγματα για τη ΜΕΘ, πολύ ωραία. Ακούστηκε και κάποιος αντίλογος για τη ΜΕΘ. Φυσικά. Από εμάς. Από εμένα. Του Θεού δηλαδή, εννοείται. Έδωσα και μια κάποια άλλη εξήγηση. Είπα, ας πούμε, ότι από την κλινική COVID βγήκανε κοντά 600 άνθρωποι ζωντανοί. Αυτό δεν το λέει κανένας και δεν το συζητά κανείς. Και είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η οριμότητα που σας είπα. Δηλαδή, ναι, έχω στο μυαλό μου ότι από αυτή τη μονάδα πεθάνανε 40 άρρωστοι. Ναι. 40 νοσηλευόμενοι. Mm-hmm. Όταν βγαίνουν κάποιοι και λένε, ξέρετε, δέστε τις άλλες μονάδες αντίστοιχων νοσοκομείων, δεν έχουν διαφορετικό ποσοστό. Δέστε τις πολύ μεγάλες μονάδες που κάνουν φιλτράρισμα κατά κάποιο τρόπο στους αρρώστους. Τα ποσοστά είναι κάπου εκεί. Βέβαια αυτά όφιλε να τα πει και η πολιτεία. Μα προς Θεού. Και δεν τα έχει πει ακόμη. Και κακώς που δεν τα έχει πει ακόμη. Και να λένε βγαίνω να δικαιολογήσω τα αδικαιολόγητα. Γιατί αυτό το άκουσα. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω, αφού λοιπόν ακούμε μόνο το αρνητικό και πάμε και το αντιμετωπίζουμε πλέον σαν όχλος, γιατί εμένα αυτή την εντύπωση μου δίνει, και δεν ακούμε κάποια άλλα θετικά που υπάρχουν, ξέρετε, σε τελευταία ανάλυση είμαστε άξιοι των επιλογών μας. Βέβαια από εκεί και πέρα έχω να κάνω μία παρατήρηση, ότι ναι, ο τρόπος με τον οποίο έγινε η διαχείριση όλης αυτής της ιστορίας, δηλαδή να υπερτονιστεί το αρνητικό γιατί αυτό πιάνει, έχει αυτά τα αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα είναι εις βάρος του πληθυσμού τελικά. Από την άλλη μεριά το δέχομαι. Και αυτό είναι το σχόλιο. Okay. Από την άλλη μεριά όμως, κύριε Μπακόπουλε, θα περίμενε κανείς ότι μετά από όλο αυτό το θόρυβο και κάποιοι έσπευσαν να δηλώνουν ότι πολύ σύντομα θα δείτε, θα τοποθετηθεί διοικητής, θα κάνει θαράνι. Όχι μόνο δεν έχει τοποθετηθεί διοικητής, αλλά ο διοικητής που ο άνθρωπος τελεί υποπαραίτηση, δεν έχει ακόμη ΦΕΚ. Από την άλλη μεριά, η διοικήτρια του νοσοκομείου Μεσολογγίου δεν έχει τοποθετηθεί και επίσημα στο ΔΣ. Και από την άλλη μεριά, ακόμα δεν συνεδριάζει το ΔΣ. Που σημαίνει ότι πάρα πολλά πράγματα πάνε πίσω. Να σκεφτεί κανείς ότι έκανε και 6 μήνες στο παρελθόν να συνεδριάσει. Εδώ μιλάμε για πολλά, πολλά και τρελά πράγματα. Ναι, ναι, πράγματα όντως απαράδεκτα. Με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνο. Βέβαια, μην το συγχαίουμε με το πρώτο. Τα δεύτερα είναι διοικητικά, έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας του νοσοκομείου, έτσι, αλλά όχι προβλήματα όσον αφορά
την αποδοτικότητα και την ασφαλή λειτουργία του νοσοκομείου από μέρους των γιατρών, που να αναγκάζει τον κόσμο να σηκώνεται να φεύγει. Το αν υπάρχει διοικητής ή δεν υπάρχει, δεν έχει ρόλο στο τι θα γίνει και πώς θα εξετάσει ο X γιατρός στα επίγοντα και ή στην κλινική. Εγώ πάντως πρέπει να καταθέσω και σε εσάς, το έργα και λίγο πριν στον αέρα, πριν μιλήσουμε, ότι συγγενικό μου πρόσωπο νοσηλεύεται αυτή την ώρα στο νοσοκομείο, όπως έχει νοσηλευτεί και στο παρελθόν και επί κορονοϊού και. Και όχι μόνο δεν έχω κανένα παράπονο, αλλά γνωρίζω από πρώτο χέρι το πώς πέφτουν πάνω στον ασθενή οι γιατροί. Έτσι, και δεν μιλάμε για μένα που μπορεί να με γνωρίζει και να λένε κάποια, α, έχει άκρες λαοπόδι, σε καμία των περιπτώσεων. Έτσι. Όχι. Αυτό το ζω καθημερινά, έτσι. Ξέρω τι κάνουν οι συνάδελφοι και πραγματικά είναι θλιβερό αυτό που συνέβη, έτσι, να πάρει τόσο έκταση και να ακουστεί το αν 1, 2, 3 ή 23 αποφάσισαν να πάνε στο νοσοκομείο της Άρτας. Είναι επιλογή τους. Βεβαίως δεν μπορεί να πει κανείς το αντίθετο, προς Θεού. Αλίμονο, ευχαριστούμε πάντως για την ενημέρωση και την κουβέντα μας. Καλή σας μέρα.